Η Χερσόνησος και το Λίτος Μπιτς βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς στις υψηλού επίπεδου εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουνίου το 14ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τένις Κοφών, Ανδρών και Γυναικών. Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των αγώνων και ακολούθησε η επίσημη τελετή έναρξης της διοργάνωσης. Παρουσία των αθλητών και των προσκεκλημένων έγινε η έπαρση της σημαίας του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Οργανισμού Κοφών. Η τελετή συγκέντρωσε τα βλέμματα καθώς η συγκίνηση ήταν μεγάλη. Να τονίσουμε ότι όλες οι αποστολές της Ευρώπης απολαμβάνουν την άψογη φιλοξενία και τις ανέσεις του Λίτος Μπιτς, το οποίο διαθέτει όλα τα προαπαιτούμενα για την διοργάνωση αθλητικών γεγονότων διεθνούς επίπεδου. Στην κάμερα της Κρήτη TV μίλησε η Βασιλική Καλογεροπούλου, η Ελληνίδα τενίστρια που εκπροσωπεί τη χώρα μας σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση, βάζοντας στόχο το μετάλλιο. Μια τεράστια διοργάνωση υψηλού επίπεδου, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοφών. Εσύ θα εκπροσωπήσεις την Ελλάδα, την εθνική ομάδα, και σίγουρα είσαι περήφανη που βρίσκεσαι εδώ, θα αγωνιστείς με τα ελληνικά χρώματα. Μίλησέ μας για αυτή την διοργάνωση. Φυσικά είμαι πολύ περήφανη και ευχαριστημένη που βρίσκομαι εδώ πέρα. Είναι μεγάλη μου τιμή που εκπροσωπώ την Ελλάδα και πόσο μάλλον εδώ πέρα στην Κρήτη που γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ομοσπονδία. Με βοήθησε να φτάσω εδώ που έφτασα. Έχεις αγωνιστεί ξανά στο παρελθόν σε μια τέτοια διοργάνωση, σε μια διοργάνωση τέτοιου επίπεδου, γιατί είναι ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Συμμετέχουν οι καλύτεροι τενίστες από όλη την Ευρώπη. Εδώ γενικά στα ευρωπαϊκά, παγκόσμια και αυτά, το επίπεδο δεν είναι χαμηλό, είναι ψηλό. Είναι σαν επίπεδο ITF, όπως τους ακούοντες. Οπότε δεν έχει κάτι να ζηλέψει σε σχέση με τους ακούοντες κοφούς. Απλά διαφέρει το ότι το άλλο είναι, έχει σχέση με ακούοντες και το άλλο είναι με κοφούς. Ο στόχος ο δικός σου ποιος είναι? Μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να φτάσει η Ελλάδα, μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά μέσα από εσένα? Πιστεύω πως ναι και το επιδιώκω κιόλας για τελικό. Πόσο σημαντικό είναι που δύο Ελληνόπουλα, η Μαρία Σάκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στο άθλημα που αγωνίζεστε κι εσείς στο τένις, έχουν κάνει περήφανος όλους τους Έλληνες με την πορεία τους? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσω αυτό τραβάμε πολλά παιδιά να θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα, να γνωρίσουν αυτό το άθλημα, πώς είναι και αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βοηθάει να αναπτυχθεί και σαν άθλημα, να γίνει και καλύτερο, όλο και καλύτερο αυτό.